η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο, ο ενεργός και ανενεργός χρόνος εργασίας ήταν τα θέματα που απασχόλησαν την εκδήλωση που διοργάνωσαν οι κλαδικές του ΚΚΕ στη Λάρισα με ομιλητή το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Γιάννη Πρωτούλη, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στη συμμετοχή της χώρας μας στους δύο πολέμους, υποστηρίζοντας ότι λόγω της εμπλοκής της η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Σούδα έχει γίνει ο μεγαλύτερος μαγνήτης αντίπινων από τα αντίπαλα στρατόπεδα. Μπλέκεται ο λαός μας σε επικίνδυνες εξελίξεις και καθιστά τη χώρα μας όχι μόνο ορμητήριο πολεμικών επιθέσεων, αλλά και ταυτόχρονα μαγνήτη αντιπίνων των αντίπαλων στρατοπέδων. Ο κύριος Πρωτούλης, αναφερόμενος στα εργασιακά, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο λαός θέλει να ζήσει ανθρώπινα στον 21ο αιώνα, κάτι που δεν συμβαίνει. Γι' αυτό έρχονται μεγάλες διαδηλώσεις με αποκορύφωμα τη μεγάλη απεργία στις 20 Νοεμβρίου. Με κορύφωση τη γενική απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 20 Νοέμβρη με το σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου, τα σφαγεία». Αυτό το σύνθημα είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά είναι και αναγκαιότητα υπάλληλων των εργαζομένων για να μπει φραγμός σε αυτή την πολιτική, η οποία την ίδια στιγμή που δίνει γη και είδωρ για να εξαπολύονται δολοφονικές επιθέσεις, με το ίδιο χέρι κόβει από βασικές ανάγκες, κόβει από βασικές υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο λαός μας για να ζήσουμε ανθρώπινα τον 21ο αιώνα. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τόνισε ακόμη ότι το εργατικό κίνημα δίνει μάχη για τον εργάσιμο χρόνο, διεκδικώντας 7ωρο, πενθήμερο 35ωρο για ελεύθερο, δημιουργικό χρόνο για μόρφωση και πολιτισμό.